Καλησπέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη τελετή έναρξη του 12ου τοπικού διαγωνισμού μηχανική από το ΠΕΣ Χανιά. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που είστε σήμερα μαζί μας, καθώς ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένας βασικός στόχος γενικά σαν σύλλογο είναι να αποτελούμε τη γέφυρα μεταξύ φοιτητών, πανεπιστημίων και εταιριών. Ενώ παράλληλα, όπως θέλω από το λίμα, είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη των φοιτητών μηχανικών. Με το διαγωνισμό μηχανική έχουμε τη χαρά να πετύχουμε και τους δύο ανθρώπους. Και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο χαρούμενοι γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε τη τιμή να παρακολουθήσουμε ομιλίες ποικίλης θεματολογίας από καθηγητές και πολίτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε ως ΠΕΣ Χανιά και ελπίζουμε η σημερινή μέρα να αποτελέσει μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα εισαγωγή στο κύριο και διαγωνιστικό μέρος που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό θέλω να σας προτρέψω με όλους να δέσετε το διαγωνισμό με όλους όσο είναι και να απολαύσετε τόσο τη σημερινή μέρα όσο και τις επόμενες. Δίνουμε περαιτέρω καθυστέρηση να καλέσω τον άλλο κύριο διοργανωτή του διαγωνισμού μηχανικής, Γιάννη Μπουγκά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας από μένα. Αρχικά θέλω να πω ένα τιμόνι για την καθυστέρηση που έχουμε μέχρι στιγμή. Ωστόσο, λόγω τηλέφωνων καλεσμένων που έχουν αλήθει, θεωρώ ότι θα επαναρθώσουμε και θα είμαστε on time. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ εγώ με τη σειρά μου στον 12ο γενικό της ΥΠΕ, που διοργανώνει την Ευθυνία. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Άλλωστε, πλέον μετράμε κάτι παραπάνω από ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο που έχουμε επιστρέψει πίσω στην κανονικότητα και στις ακαδημαϊκές αίθουσες. Οπότε, είτε η σειρά και το πλέον το χρόνο να επιτρέψει το φως στο φυσικό του χώρο που είναι εδώ, όπου του φίλου του Σιμών, εδώ που θα διαγωνιστούν τις επόμενες μέρες ή τις θέσεις του Πολυτεχνείου Τρίτη, τις δύο ξεχωριστές δημοτικές κατηγορίες. Γι' αυτό αυτό για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το φυσικό του φοιτητές προς εμάς, αλλά από εκεί πέρα και οι καθηγητές. Καθώς χωρίς τη συμμετοχή των πρώτων και χωρίς τη βοήθεια των δεύτερων, δεν θα μπορέσει να υπάρξει αυτός ο διαγωνισμός. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο. Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό και μας κάνει και εμάς να συνεχίσουμε όλες μας τις δράσεις. Τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι αρχικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες τις οποίες θα διαγωνιστούν τις επόμενες ημέρες. Για μένα προσωπικά δεν έχει σημασία η τελική κατάταξη της ομάδας, αν θα βγει η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Εγώ αυτό το οποίο άλλωστε συνεχίζω να λέω και να πιστεύω είναι ότι 100% αποτυχία είναι κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμάσει ποτέ να. Δεν έχει καταβάλει φυσικά καμία προσπάθεια για να το επιτύχει. Από τη στιγμή που καταβάλει έστω κάτι με αυτή την προσπάθεια για να επιλύσει το οτιδήποτε, από μόνο και μόνο αυτή τη διαδικασία, τη συνοπτική διαδικασία, βγαίνει σε αυτό να κάνει και λύσει κερδισμένο. Από εμπειρίες, από γνώση, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον μας. Θα καλέσω εδώ τον Φραγκίσκο Μαναβουτάκη, τον πρόεδρο του ΠΕΣ Χανιά, για να απευθύνει και αυτό σε ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που εδώ στη μέρα έναρξη του διαγωνισμού μηχανικής ΥΠΕ 2022. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα τόσο για το διαγωνισμό μας όσο και για το δικό μας γραφείο. Καθώς σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια που δοκιμαστήκαμε και προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε πλήρως σαν σύλλογο και σαν οργανισμό σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.
Έχουμε πλέον σε live συνθήκες και στην κανονικότητα που είχαμε συνηθίσει όλοι μας. Οπότε η σημερινή ημέρα είναι μια αφετηρία και για το σύλλογο μας. Στην αρχή του ξανά, σε live event. Οπότε ελπίζουμε ότι χαίρομαστε πρώτα απ' όλα και για τη συμμετοχή όλων σας και ελπίζουμε ότι σε εμάς θα είναι όλα όπως πρέπει για όλους. Να έχουμε ένα τρίμερο το οποίο θα θυμόμαστε για καιρό και ο καθένας, όπως ανέφερε και ο Γιάννης πριν, με τη συμμετοχή του θα είναι άκρως κερδισμένο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός που αλήθεια κερδίζει έχει να κάνει με την συμμετοχή και εκεί αποσκοπούμε και εμείς καθ' όλη τη δράση μας και τη διοργάνωση. Για να μην προλαβαίνω λοιπόν και εγώ, μπορούμε να περάσουμε στην παρουσίαση του οργανισμού μας. Οπότε, λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε, ο οργανισμός μας, το PET, σημαίνει είναι ένα αρχικό λεξό, τις λέξεις Water European Students of Technology. Ουσιαστικά, όπως ανέφεραν πριν και τα παιδιά, είμαστε ένα οργανισμό, ένα σύνδεσμο φοιτητών, πανεπιστημία και φορέα και εταιρεών. Προσπαθούμε πάντα μέσα από τις δράσεις μας και τη λειτουργία μας να φέρουμε κοντά αυτούς τους τρεις τομείς, ώστε να είναι και οι τρεις πάντα κερδισμένοι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αυτοδιότητά μας, σίγουρα είμαστε ένας εταιρικός, μη πολιτικός και μη κερδισμένος οργανισμός, όπου στόχος μας πάντα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εκπαίδευση των Ευρωπαίων θετικών μηχανικών στα ακαδημαϊκά και μη θερών. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το όραμά μας και την αποστολή μας, έχει να κάνει με το Empower Diversity by Developing Students. Κοιτάμε πάντα σαν γνώμη να έχουμε συγκεντρωμένο και σεβασμό σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς σε ό,τι και αν κάνουμε. Είτε αυτό αφορά τα ελληνικά σεμινάρια, είτε διαγωνισμούς, ώστε να επικοινωνήσουμε μέσα από αυτή την κατανόηση και τα όλους τους στόχους και τα θέλω τα οποία θέλουμε να περάσουμε σε κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα, σαν οργανισμό, προσπαθούμε πάντα να βοηθάμε τους φοιτητές να αποκτήσουν μια διεθνή νοοτροπία και να αναπτύξουν κάθε ικανότητα ώστε να μπορούν να δουλεύουν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Τέλος, όσον αφορά κάποιες κυρίες δράσεις μας, αυτές έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκά σεμινάρια, τα οποία συγκεκριμένα και εμείς διαγράφουμε κάθε χρόνο στην καλοκαιρινή περίοδο, όπου ένα αριθμό 25 φοιτητών περνάει στα Χανιά ένα δεκαήμερο. Στην εργασία με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου παρακολουθούν μετά από κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο πάνω σε μια θεματική και την υπόλοιπη μέρα μέσα από διάφορες δραστηριότητες γνωρίζουμε την πόλη μας και περνάνε χρόνο μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διαγωνισμοί μηχανικής, οι οποίοι πλέον είναι ένα θεσμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, εδώ και 13 περίπου χρόνια. Και τέλος, πάντα να εντάξουμε τις δράσεις μας και τις μέρες έξω της καριέρας, όπως είναι το Χάνια Career Day, ένα event το οποίο διοργανώνεται το σύνολο μας. Κατά κύριο λόγο είναι τα events και οι δράσεις μας ανά τα χρόνια. Σαν το δικό σύλλογο. Από εκεί και πέρα, προχωρώντας, βλέπουμε ότι ο οργανισμός μας σε αριθμούς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 31 χώρες με 90 περιοδικά γραφεία. Αποσχολεί περίπου 3.300 μέλη, ενώ έρχεται σε επαφή μέσω των δράσεών του. Θα είναι ακόμα 7 εκατομμύρια φοιτητές ακόμα όσον αφορά το δικό μας γραφείο εδώ στα Χανιά, μετράμε 28 χρόνια λειτουργία από το 1994. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου από 30 μέλη, ενώ έχουμε και 120 απόφοιτες.
Και παρακάτω μπορείτε να δείτε και τα γραφεία μα στο δωμάτιο. Φέτο λοιπόν στι δράσει μα υπήρχε σίγουρα ένα κομμάτι ένταξη νέων μελών τη χρονιά, ένα εξαιρετικό τρίμηνο στην Ελληνία. Πλέον οδηγούμαστε στο τοπικό διαγωνισμό μηχανική και αμέσω μετά ακολουθεί ένα περιφερειακό συνέδριο των Ευρωπαίων Φοιτητών που φιλοξενηθεί στα Χανιά 1 με 4 Απριλίου. Τελειώνοντα τη χρονιά αυτή με ένα καλοκαιρινό ευρωπαϊκό σεμινάριο μα στι 20 με 29 Ιουλίου. Προσπαθούμε πάντα μέσα από αυτά, με γνώμονα το όραμά μας, το ΕΣΑΒ οργανισμό, να προσφέρουμε τόσο στα μέλη μας, όσο και στους φοιτητές στους οποίους συνεργαζόμαστε, μια περαιτέρω εκπαίδευση σε ακαδημαϊκά κινητήματα, ευκαιρίες για ταξίδια, σίγουρα νέους φίλοι με αλληλεπίδραση με άτομα σε όλο τον κόσμο και συνεργασίες επαφή με άτομα από όλη την Ευρώπη. Έτσι, εδώ βλέπουμε κάποια στοιχεία επικοινωνία που έχουμε για φέτος. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φραγκίσκο για την πολύ ωραία παρουσίαση. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα τι είναι ο διαγωνισμός μηχανικής που βέβαια να δούμε όλοι και με μια παρουσίαση από τον Γιάννη Μπουγά. Πάμε να δούμε λίγα και πιο αναλυτικά τι είναι αυτό που λέγεται ο διαγωνισμός μηχανικής. Τι είναι ο διαγωνισμός μηχανικής. Είναι πάλι ένα αντιπόλευτο το οποίο πηγάζει τώρα στην European Best Engineering Competition. Επιτυχίας είναι ένας διαγωνισμός μηχανικής που πιο συγκεκριμένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς μηχανικής στην Ευρώπη. Ορίζεται σε τρία διαγωνιστικά επίπεδα. Το οποίο θα βλέπετε στην Ελλάδα. Σε 90 πολυεθνία και πανεπιστήμια και λαμβάνει χώρα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό αυτό παίρνουν μέρος πάνω από 5.000 φοιτητές μηχανικοί ανά την Ευρώπη. Και όπως ανέφερα και πριν, τα διαγωνιστικά αυτά επίπεδα του διαγωνισμού είναι τρία και μπορεί να είναι τοπικά επίπεδα, τοπικού διαγωνισμού, όπου είναι δύο διαγωνισμοί. Στη συνέχεια προχωράμε στην τεχνική διαγωνισμό, όπου είναι 9, ενώ τέλος θα γίνει το τελικό σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Αυτά τα προηγούμενα επίπεδα που είδαμε λαμβάνουν μέρος μόνο οι νικητές της κάθε κατηγορία. Από εκεί και πέρα, ο διαγωνισμός είναι ευνοϊκός και σε κάθε κατηγορία. Θα βλέπουμε την διαφάνεια στις κατηγορίες της κατηγορίας. Το διαγωνισμό σε δύο, αρχικά το K-STAR, το οποίο αφορά την επίλυση ενός θεωρητικού προβλήματος. Έπειτα το Team Design, όπου αφορά μια πρακτική δοκιμασία για αντίστοιχα την επίλυση ενός θεωρητικού προβλήματος. Ενώ έχει μια τρίτη κατηγορία, την ονομία Team Design, παίρνουν μέρος αντίστοιχα στον εθνικό γύρο.
Αθήνα, δεκατήμισα 16 Μαΐου. Και αντίστοιχα, οι νικητές του Εθνικού Λίγου θα προκληθούν τον Καλαιοστάκη στο Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο, ο οποίος θα διεκδικηθεί το Ζάγκρεπ της Κροατίας σε 22 με 30 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην δω κάποιες ερωτήσεις να κάνετε. Στην Αθήνα θα γίνει φέτος, 13 με 16 Μαΐου. Και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε για ένα χαιρετισμό εκ μέρους της Βρετανίας, τον αντιπρίτανη έρευνα και διαβίου εκπαίδευσης, κύριο Μιχάλη Βερβάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βεβάκη και να ευχαριστήσουμε γενικότερα όλη την Βρετανία καθώς μας έχουν βοηθήσει και στηρίξει σε πολλές διοργανώσεις μας τόσο εντός όσο και εκτός πολιτικού. Και συνεχίζουμε.
θέλουν να καλούν τα στον αντιδήμαρχο του Δημού, εκ μέρους του Δήμου Κανίων, κύριο Ιωάννη Γιανακάλη. Τόσο στην δασκαλία, όσο στην καθημερινά, όσο στην κοινωνική. Όλα είναι προβλήματα. Και ο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μα βάζει στο συν ή το πλήν τη θέση των κοινωνικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη, γιατί το πρώτο να κυρίσουμε την αντιμετωπίση στα πλαίσια μια ομάδα. Δεν κάνει το μεμονωμένα το πρόσωπο να επιλύσει, αλλά καλύτερα να προτείνει και στα πλαίσια μια συνεργασία ομάδα. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο δεν αφορά μόνο τη μηχανική, δεν αφορά μόνο τη τεχνική, αφορά τον κόσμο και είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα και ένα μάθημα για όλες τις εταιρείες. Είχαμε τη χαρά στο παρελθόν να συνεργαστούμε με το BEST, αξιοποιώντας προτάσεις για προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν με αν μη και άλλο καινοτόμο τρόπο στο προηγούμενο χρόνο. Είναι χαρά μας όταν νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το να δουλέψουν σε ομάδες. Για ένα καλή κοράδο. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα για όλους. Θα σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μενεκάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μπροστά και μας στηρίζει τις αμυστικές οργανώσεις μας. Και τώρα, κλείνοντας το κομμάτι των περιορισμών, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε εκ μέρους του τεχνικού επιμελητηρίου Καλλιών την κυρία Ευαγγελία Τσούλκα. Εκ μέρους του Προέδρου Τεχνικού Περιπτήριου Δημοκρατίας, που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ, και την διοικούσα επιτροπή, θα σας δώσω συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνετε. Εγώ δουλεύω στο τεχνικό επιμελητήριο, είμαι πολιτικός τεχνικός και θα έρθετε να μας δείτε το βήμα να σου προσπάθει το στοιχείο σας. Θα περάσετε να πάρετε άδεια άσκηση επαγγέλματος και από εκεί μετά να ανοίξετε τα φτερά σας και να αντικαλυφθήσετε όπως θέλετε εσείς καλύτερα. Καλή επιτυχία για τον διαγωνισμό και για όλες τις δράσεις. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσούλκα. Αξίζει να τονιστεί η συνεισφορά του τεχνικού επιμελητηρίου κάνει μια διαδική κρίση τόσο του διαγωνισμού μηχανικής, όσο και στα επόμενα ειδών που έρχονται από το σύλλογό μας. Και νομίζω έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε το κομμάτι των ομιλιών μας. Έτσι, θα θέλαμε εμείς να καλωσορίσουμε και να υποδεχτούμε τον καθηγητή της σχολής μηχανικών ερωτικών χώρων και υπεύθυνο του εργαστηρίου Τέσλα, κύριο Παναγιώτη Παρθυνέπαιδο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω αντικείμενα του εργαστηρίου, γιατί σημαίνει ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Πολύ απλά είμαστε δίπλα σας, είμαστε πάντα δίπλα σας. Μπορείτε να έχετε όποτε θέλετε τα εργαστήριά μας, είναι ανοιχτά. Και δεν χρειάζονται αυτού του είδους τα ειδέντια μας. Αυτά είναι μια ευκαιρία για εμάς για να γνωριστούμε καλύτερα, να μάθουμε κάποια πράγματα που κάνουμε στα εργαστήρια και να γινόμαστε ένα στα κομμάτια στα εργαστήρια και αργότερα να έχουμε και το κομμάτι της εργαστήριας. Είναι αυτές τις περίπτωσες τις οποίες φαίνεται λίγο ανάρκωτο όλες όλες να μιλάμε
καθαρά για έρευνα, να μιλάμε για επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να σας πω ότι πίσω από ένα πόλεμο τον οποίο αναγνώρισαμε και έχουμε στηρίξει, όταν βλέπω λοιπόν να υπάρχει, ή κάτι τουλάχιστον 10 άλλε πολέμου που δεν έχουν πάρει στην βάρη. Γιατί αυτοί οι πολέμοι χάνονται στον πολιτισμό και χάνονται στην επιστήμη. Οπότε, καλούμαστε όλοι να προσπαθούμε κάθε στιγμή τη ζωή μα για να μπορέσουμε να μην γίνονται πόλεμοι και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον πολιτισμό σε κάθε τέτοια δυνατή περίπτωση. Θα παρήμε κι άλλο λίγο, θέλω να μιλήσω με τον σύλλογό σα. Ήταν ο Ιωάννη Σέντερ Μαντρίγου, ο οποίο βοηθούσε και τι κατοικίε του Σουπέδρα με μια σχέση όπω θα έπρεπε να υπάρχει, σχέση με εργασία και σχέση με εργασία. Ήταν ιδιαίτερη χαρά με έναν Yeah.
ασχολούμαστε πιο πολύ, πιο πατινά, είναι τα αντικείμενα της παρακολούθησης, τα αντικείμενα παράδειγμα πέρα όπως μπορείτε Power Line και μετά μέσα στο κομμάτι της κοινωνικής τεχνολογίας, ανώσεις τα αντικείμενα του τοπογράφου του χώρου, βλέπουμε μια περιδιάθεση που έχει και θέλει να μπορεί να παντοδοθεί να δουλεύει κάτι να μπορεί να είναι κάτι το οποίο με κομμάτι το κοινωνικό πολιτικό μπορούμε να αντιλήσουμε δεδομένα στο λιτά και διάστατα για το κοινωνικό κοινωνικό παρολομένο. Επίσης, θα συμβαίνω για ένα δύο εξαιρετικό για το δικαστή θέλει την ευκαιρία και το αντιλήμενο. Θέλω να συμβαίνω κάποια διάστατα που κάνουμε το κοινωνικό 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 διαδικασία και να ακολουθεί ένα αντιλήμενο κοινωνικό. Πώς βλέπουμε τη διαδικασία ακόμα της προσδίωσης και αποδίωσης. Η αποδίωση είναι θα εξέλιξε ένα χώρο των οποίων και μπορεί να τον εδώ βλέπουμε την συνέχεια όλων των κομμάτων που έχουν
Τι είναι το
το πρώτο κομμάτι το μη παραγωγμένο, θα πάω λίγο το δεύτερο κομμάτι του εξπότου, με το δεύτερο κομμάτι που θέλω να παρουσιάσω, και έχει να κάνει ουσιαστικά με τα μη παραγωγμένα, τα οποία θα δούμε αλλιώ σε λογικό, και στο λογικό και το μη παραγωγμένο. Παράλληλες επιστήμες, παράλληλες επιστήμες, πάλι οι λογικόροι γύρω από το δίκο, θα πούν Το
Πάρα πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση και να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη διαρκή υπηρεσία του Συλλογού μας τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζοντας τώρα, θέλουμε να καλέσουμε στο κλίμα τον καθηγητή της πορείας χημικών, μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος και υπεύθυνο του εργαστηρίου ανανεώσιμων και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων, κύριο Θεοχάρη Κούτσο. Μετά από το Matrix, τα ουράνια, εμείς δεύτερο κόσμο στο έδαφο. Το έχει σήμερα λοιπόν είναι πάνω στο έδαφο και κάτω στο έδαφο και πάνω στο έδαφο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, είχαμε συνεργαστεί πάλι το 2017, μεγάλη επιτυχία, χαρά μας είναι, πραγματικά αν προλαβαίναμε, θα ήθελα να δεχτούμε κάποιο χρόνο να κάνουμε διαμονή. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που έχει κανείς. Ξέρετε το Σαββατοκύριακο τα παιδιά δεν είναι κλειστά, είναι άδεια. Και βλέπει το ίδρυμα γεμάτο νέους ανθρώπους που συνεργάζονται. Αυτό είναι ένα δώρο στο μάτι. Κάποιοι από εσάς είχαν δει τις παρουσίες που κάναμε τα διάρκεια της τηλεοπτικού θα προσπαθήσω να περίμενε τα ίδια πράγματα να τα πω με διαφορετικό τρόπο. Γιατί με την ίδια φιλοσοφία θα σα πω διαφορετικά πράγματα. Το εργαστήριο είναι περίπου 20 χρόνια το Μοντέλο Τρίτη. Είχε ένα αναγκαστικά, γιατί όταν το περίμενα το κομμάτι των άνθρωπων, καταλαβαίνετε το περιφερειακό, το ενδοκίνητο. Με τους χρόνους συζητούσαν να πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο και το κάναμε και λίγο, αλλά τα χρόνια είναι κυρίου και βλέπετε όλη η συζήτηση. Η
είναι σήμερα γύρω από την ενέργεια που βγάζει η ενέργεια και όλα αυτά. Αναγκαστικά λοιπόν ασχοληθήκαμε με μεγάλα των πραγμάτων και σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, σε επίπεδο περιφερειακό, τοπικό, σε επίπεδο νησιών, σε επίπεδο με διαφόρετες τεχνολογίες, ξέρω ότι στην πρώτη τεχνολογία σε περισσότερα συστήματα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι στο ίδρυμα που ασχολούνται με τις τεχνολογίες άπε και λειτουργούν στο κάνουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε κάποιες τεχνολογίες ομολογουμένες όπως είναι τα βιοκάψιμα ή τα φωτοβολταϊκά πραγματικά μπορούν να έχουν τα ευρωπαϊκή πραγματικό βάρο. Αλλά σε κάποια άλλα πράγματα απλώς εμείς θα ακολουθούμε και συνεργαζόμαστε με την άλλη συμπληρώση. Την κοινωνική οικονομία, την βιώσιμη προθέτηση ΑΔΕ, το θέμα που έχουν βιώσιμη κινητικότητα, αυτό το είπαμε στην αρχή από τα δεύτερα χρόνια και εκεί έχουν πάρει ήδη δύο βαριά σοβαρά ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon και συνεχίζουν στο αντικείμενο αυτό, αλλά συμμετέχουν σε οτιδήποτε πανευρωπαϊκά σημαντικό γίνεται γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα των τελευταίων χρόνων. Βλέπουμε τα σχολεία. Μάλιστα, η Μαρία Ριδιά που ήταν μαζί μας αύριο, για παράδειγμα, στο δεύτερο, είναι που έχει θέσει σε άλλα παιδιά για να τραβάει δύο από την ασφάλεια την ασφάλεια από την οδήγηση. Το βιώσιμο κτίριο, δηλαδή τα αρκετέ δουλειέ, βλέποντα και σε γενικά και τα βιοτάξιμα. Τα μέλη δεν έχουν φωτογραφίε δυστυχώ, αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ένα τη εργαστηρίου. Η κυρία Κουρνάκη, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των εισπορικών προτάσεων και στο κομμάτι του marketing, σε αυτό το κομμάτι έχει εμπειρία πολύ σοβαρή. Για να καταλάβετε, ό,τι εκδόσεις φτιάχνουμε, θα σας δείξω και στο κατάλογο, τις παράγουμε στην Κρήτη, σχεδιάζουμε στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη, και μετά έχουμε να πάρει από τα πέντε τρεις κομμένες και εκδοχές, όλο το υλικό του γόντα από την πηγιά μου είναι παραγωγή. Και δείτε η Ελληνά που δεν πάει έρευνα μόνο το κομμάτι της κλιματικής ενέργειας, η λογική στιγμή που δεν το κομμάτι της πίεσης στα οικοσυστήματα από τα μεγάλα συστήματα από τον τουρισμό, ο Ιωάννης Αργυρίου που δεν πάει στο πράσινο λιμάνι, ο Παντώρα και έλεγε ότι έχει σταλάσει από τα ταξία ορισμών πάρκων και πλωτών, ο Μίκης Βαγκαδάκης ίσως έχει πάρει ήδη στο υδρογονάδικο που είναι στο Δημόκρητο. Έχουν υπηρεθεί μια συνεργασία και πολύ στο κομμάτι του κατασκευαστικού, αλλά στο κομμάτι του evaluation, κατά πόσο πράξη του υδρογόνου παράγεται εκεί. Επίσης, δύο κόσμο που είναι στο σπάκι που έχει αρκετά αρκετή εμπειρία στο κομμάτι του πράσινου λιμανού και ο οποίος υποτίθεται που δουλεύουν μαζί με πολλά χρόνια το κομμάτι της αναπτυξιακής ζωής. Σε όλα μας ζητάνε τώρα πια, είμαστε σε τρία οργάνωση, τα οποία μας ζητάνε το κύκλο και την ίδια την ελληνικά προϊόντα και την ίδια ζωής και με το άτομο το κομμάτι της. Έχουμε συνεργασία, προσπάθησα να δούμε με ποιους έχουμε πραγματική συνεργασία, εννοώ συμβόλαια με αυτούς τους φορείς που βλέπετε, τους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Δίνουμε διάφορε δήμου, γέντε, νησιά όπω η Τάκη, όπω ο Μάρκο, το έργο Κρήτη και την Κέντρο τη Κυρία Ελλάδα, το Ελισά, η ΔΕΙΑ κτλ. Διεθνώς έχουμε προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλα αυτά τα χρόνια τι συνεργασίε που έχουμε, τότε συνεργασίε, παραγωγικέ συνεργασίε, όχι υποβολέ προτάσεων. Έφερα σε συμβόλαιο ή κοινέ εργασίε ή ομιλίε, καλέ ομιλίε κτλ. Είναι πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πάνω από όλα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και σε αρκετά σημεία που εκτό Ευρώπη έχουμε συνεργασία. Α πούμε, την Ελλάδα, το Αράκτο, είναι ένα βιβλίο, μια πρόταση για την ανασκόπηση ιστορική, το Wind Million, που πάνω από όλα μια live έκδοση, αλλά αρκετά συγκεκριμένη και διαφορετικά του αιώνε. Εδώ πρέπει να συμμετέχουμε σε δίκτυα. Αυτό που θα δείτε κάτω αριστερά είναι
ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων με συνδυασμό από την Ιταλία συγκέντρωση του Ιδρύματος του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και για τροπικούς ρόλους. Αυτό ήταν μια επιλογή που καταστήκε την Ιταλία που σε άλλα πανεπιστήμια έγινε ίσως λογικά. Εμείς το εδώ γίνεται και σπάτω όλο αυτό να περάσει και να αξιοποιηθεί όσο γίνεται από το περισσότερο εργαστήριο του Ιδρύματος. Επίσης, είμαστε μόνοι της εργάσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που λέει το πάνω. Έχουμε στιγμούς έρωτα αυτού και μας προηγούμε στις συνεργάτες που κλείνουμε τα καθαρά νησιά, τα καθαρά νησιά στην Ευρώπη. Είχαμε σήμερα και χθες την εκδήλωση με σουμέρειες στο δίκτυο όλων των εκδηλωτήριων που είναι στα νησιά στην Ευρώπη. Όλα τα νησιότητα εκδηλωτήρια έχουν μια ένωση, το οποίο είμαστε επίσης
αυτό το μοντέλο του διαφύσιου που ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να δείτε το βιντεάκι, σα δείξαμε γιατί έχουμε αρκετή δουλειά για αυτό αύριο. Έχει ήδη καταστραφεί, δουλεύει και μπορεί να σα οδηγήσει σε ένα μοντέλο γεωκρατικό. Φτιάχνουμε το οραμά μου, φτιάχνουμε την ομάδα δράση, φτιάχνουμε το πλάνο, διαμορφώνω τι εκλέψει και όλα αυτά. Χρηματοδότηση. Επίσης, για όσους από εσάς δεν είναι πάρα πολύ και στάδια άπλων και είναι εδώ μαζί μας, μπορούν να μπουν μέσα γιατί είναι μια τεράστια κυκλοπαίδεια άπλων. Νομίζω ότι δεν θα βρει το πιο πλούσια κυκλοπαίδεια άπλων από αυτή την έκδοση, διότι εκτός από τις νόμιμες και τις πληροφορίες και τις έχει μέσα και από ανοιχτά εργαλεία για τις εργασίες. Άρα, θα σας παρόντουμε λοιπόν να πείτε να το δείτε, είναι αρκετά επικοινωνημένο, δυστυχώς είναι στα αγγλικά ακόμα, το μεταφέρω στα ελληνικά, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα γιατί το πρώτο συμμετέχουν πάρα πολλέ φορέ και έχουν αυτοκίνητο. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια εικόνα μια εκδόση του Ρεθύμνου. Το Ρέθμνο δουλέψαμε από το 2014, αυτό που λέμε την δημιουργία τη κοινωνικότητα. Το Ρέθμνο ήταν λοιπόν πολύ στην Ελλάδα που είχε πρόγραμμα Σύμπητα, το Πολυτεχνείο που ήταν να πάρει το πρόγραμμα. Το Ρέθμνο ήταν το πρώτο πόλη στην Ελλάδα που είχε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό λεωφορείο 100%. Η πρώτη πόλη που έγινε η πρώτη έκθεση ηλεκτρικών οχημάτων. Έχει πάρει και τα βραβεία από αυτό. Είναι μια πόλη που έχει σκεφτεί μια από τι τέσσερι ηλεκτρικών οχημάτων, όπου τέσσερι συνδέονται με τα ευρωπαϊκά. Έχουν δει πάντα σε πολλά επίπεδα. Αυτό που σημαίνει για μα ήταν σαν 18 έργα. Έχουν προσιρέ το Ρέθμνο από τι 17 και μετά. Έχουμε εξεργαστεί ένα σημείο και σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία έχουμε προσφέρει από μέσα και μέσα. Έχουμε λοιπόν δεδομένα ποιότητα περιβάλλοντο, κλίματο, όρθου και έχουμε τα συγκεκριμένα μοντέλα. Αυτή είναι η καινούργια, το επόμενο βήμα που αυτό που σα είπα πριν ήταν σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Γιώργη Καβρό. Θα δείτε να σιγά σιγά γύρω από αυτό να εξελίσσονται πολλά πράγματα για την κοινωνία και την πραγματικότητα. Και αυτό, αν το πιστεύετε, η κοινωνικότητα για εμάς που θα κάνουμε δεν είναι μόνο το οικονομικό. Θα κάνουμε την υγεία, την προσφορά, ακόμα συμβαίνουμε και την δημιουργία. Τον εθνοτισμό έχει να κάνει τη συνεργασία. Και εμείς έτσι θέλαμε να το δούμε. Τώρα, εάν κάτι έχει οικονομικό, θα το δούμε παντού στον άρθρο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο όπως και με την πράξη που κάνει η ζωοδοχεία και το αποτελεσμα του κοινωνικού. Τώρα, από εργασίες, αν δείτε, έχουμε αρκετές εργασίες. Θα λέγαμε και τα δεδομένα της Ελλάδας είναι αρκετά σε κατάρκαλο καλή αποδοχή μας, το εργαστήριο. Ενδεχόμαστε για τόσο προσφύγει και την εξέταση του εξωτερικού. Συνήθως σπάνια ζητάμε συνεργάτες, έρχονται σε εμάς, όπως επίσης έχουμε και επισκέπτες που έρχονται σε εμάς για να μάθουμε από όλη την Ευρώπη. Εκδόσεις τώρα, θα ξεκινήσω λίγο το τρίτο από το πάνω, τελειώνω. Κυρίως γιατί την είπαν αναξιοποίητες. Μόλις έχουμε αναπτύξει το σάκι του εργαστηρίου και υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία που νομίζω ότι επειδή τελειώνουν τα έργα, να είναι εκδόσεις και μετά να αναξιοποιούνται. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε οργανώσει και έχουμε φτιάξει πρότυπο για την καταστροφή του φωτοβολταϊκού και την υπερευρωπαϊκή διάσταση, ήδη έχει χρησιμοποιηθεί σε 5 χώρες. Θα δείτε το υλικό και με την οποία υπάρχει που φέρνει τη δεξιά, είναι μια συνεργασία που οποία ήταν με την ευρωπαϊκή εταιρεία του φωτοβολταϊκού αντιλέκεια. Δεν υπάρχει, είναι το πιο δυνατό για την Ευρώπη. Επίσης, για την τέχνη, έχουν εκδόσεις που αφορούν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα κτίρια. Σε αυτό συνεργαστήκαμε σε κάποιο βαθμό την κυρία Μαυραλάκη από την Εθνική. Πάντως είναι εκδόσεις που συζητάμε ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Για τον ηλιακό κλιματισμό ή στις τρεις ολοφές που δέξαμε την κυρία Προκοτσά, τον ηλιακό κλιματισμό, θα σας πω αρκετά πράγματα και είχαμε στο χέρι ερευνητικά για ένα πολύ μεγάλο διάστημα πολύ συστηματικά. Για τα πέλε, που θα ακούτε συνέχεια, είναι από 20 χρόνια που έρχεται στο λιγό. Μπορεί να δείτε πάρα πολύ υλικό, είναι έτοιμο και το πιστικό. Αυτό μπορεί να την αλλάξει, αλλά η ουσία να αλλάξει. Επίσης, έχουμε εκδόσεις για τα βιοκαύσιμα. Αυτές είναι πρόσφατες εκδόσεις και εκδόσεις
και τις ενεργές κοινότητες, δηλαδή έχουμε συνεργαστεί το πιο κάνει βέλ και έχουμε τις οδηγίες πώς φτιάχνουμε την αδύνα μια ενεργική κοινότητα, όπως επίσης είναι σίγουρος ότι σε αυτά κοινά θα πάει στην αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Άκλατε, μάλιστα τον την οποία δημιουργήθηκε άκλατα, τον προλόγησε τον συνάντηση ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής αριστερά είναι ο άνθρωπος που σαν εργαστήριο που είναι σχεδόν το μισό κομμάτι, τα πιο σημαντικά κομμάτια. Βλέψαμε και δύο κεφάλαια για την Ελλάδα και θα εξεταστεί στον αέρα τον άνθρωπο. Τέλος, αριστερά είναι το δύο που το παίρνω στους εργαστές και έτσι καλύτερα στο ένα κομμάτι με τον άνθρωπο που τώρα είναι έγκια και δεξιά είναι το δύο που έχει γίνει και τόσο κοινό που προσφυρούν από το ευχαριστούμε πολύ την κύριε Βίτσο για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσία της κοινωνία και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για το τρέιλερ που δείξαμε και την Παρασκευή που ήταν εξίσου κρίσιμο. Και τώρα, στην περαιτέρω καθυστέρηση, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και να υποδεχθούμε από το Solution Online τη Σύμβουλο Ανάπτυξης Πεδιοδρομίας, κυρία Ιωάννα Κοκολαβουνάκη. Οπότε αυτό που κάνετε τώρα, που ξεκίνησα τη σχολική σας ζωή,
κάποτε ήσταν μικρή σαν εκεί, κάτι θα λέτε έτσι. Κάτι, αυτό δεν το χωρίς το
το να αναλάβω, να είμαι, ας πούμε, ικανό να αναλάβω μια δουλειά, το να καινοτομήσω το όπως είμαι πριν, το να είμαι συνεχή, το να δικό, το να έχω μια ισότητα επίλυση συγκρουσιών, όπως το δημιουργήσει, δεν είναι ένα παρέμβαση, μπορούμε να έχουμε να είμαστε ήρεμα, να είμαστε συνεργάτε. Αλλά κυρίως σε αποκτώ δουλεύοντα σε ομάδε, σε project, τα λιώρα, συμμετέχοντα και δημιουργούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι η βασίλισσα στο σφάλμα να παρακαλάτε να κάνετε λάθη, να παρακαλάτε να βγαίνουν πράγματα ως αποτυχίες εξόπιζον, γιατί εκεί μέσα που είναι τα μεγαλύτερα μαθησιακά εξόπιζον. Έχω το, έχουμε το αντίστοιχο πίνακα σε έτοιμο που θέλει να το λάβει, έτσι να έχετε το πλήρω. Θέλω να πάρω κάτι, να βαθμολογήσω τα φέρω στον εαυτό του σε κάποιες υποδεξιότητες και υποδεξιότητες και υποδεξιότητες. Σε αυτούς αντιμότητα θα αφήσουμε την έννοια τη μομίλη, τα νότητα να προσαρμοστώ σε μία νέα κουλτούρα, σε μία νέα χώρα, γλώσσα, πλαίσιο. Η καλότητα αυτή είναι από τις ιδιότητες που κάνει όλες τις εταιρείες. Okay. Δεν αφορολογήσουμε τον εαυτό του κάνοντα του μάου. Για παράδειγμα, είμαι ρευστικό. Βιώνω την αλλαγή τη απόδειξη. Okay. Έχω την τάση για μάθο στην περιέργεια. Άρεστη. Τάση να ανακαλύψω κάτι. Όχι μία μέση, δεν είναι τρόπο. Τον όγκο μου, όχι από την ίδια. Με αυτό το πιέζει. Έχω συνοψία σαν άτομο. Μια λοιπόν ανάπτυξη να κάνει την πανδημία, μπορεί να δούμε σε άλλε. Τα πάντα έχουν φτιάξει να αναφέρουμε το νούμερο 4. Για εσωτερικό και έτσι είναι βασίζεται σε μένα οι επιλογές μου ή βάζονται στην κοινωνία, στους γονείς, στην εκάστοτε συνθήκη. Εγώ το κέντρο και τα νήματα τη ζωή μου ή κάποιο άλλο. Έρχεται. Για να μου βοηθήσετε, θέλω από το 1 στο 10 με καβάτο ρεχήματα να βάλετε ένα αν κάτι δεν θα προσωπεύει καθόλου και 10 δίπλα αν κάτι είναι το να είναι το δικό του. Είναι το δικό του και να το δικαιολογήσει. Όσο δεν έχει πάρει αυτό, δεν θα πάρει αυτό. Αυτοαποτελεσματικότητα. Λέει εδώ, εμπιστεύεσαι στην άνθρωπη σου να κατακτήσεις τους στόχους, διατηρείς, υψηλείς, την τουρκουλάκια, την δημιουργήσεις, εσύ. Αφού είναι κάποιο να αφού είναι να δημιουργήσεις το καθένα και τα πέντε από ένα το δέκα, θα βάλουμε το μέσο όρο. Δεν θα πάρουμε το μέσο όρο. Thank you.
20 γενιών, 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 20 γεν
Εντάξει, δεν είναι σίγουρο, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Το σίγουρο είναι ότι από ό,τι φαίνεται, περισσότερο θα μειωθούν οι δεξιότητες παρά διαθέτουν τις εξαρτήσεις. Και περισσότερο λοιπόν το περιβάλλον που πηγαίνει, που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες είναι ασχολείται. Παρά γεννήθηκα με ικανότητα τυφού, με τυφοδοτική τυφοδοτική.
Ναι, βασικά είναι
Αυτό πάλι θα ρίξω πώς ένα συγκεκριμένο. Το έργο. Εντάξει, το νούμερο 10 από τα δοκιμαστικά. Ευθεία του δοκιμαστικού. Μέρη στην αυτιά. Μουσιολογία, μνημεία, διοίκηση του δικού, ποιητικά, έλεγχος. Γενικά, έχουμε το πιο καλύτερο στοιχείο εδώ. Έπρεπε να το ευχαριστώ από τη χώρα του δημιουργικού. Ωραία. Το πρόγραμμα, 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 το πρόγραμ
Franco, ξέρετε, που δεν διόρθει η διεύθυνση κάτι χωρίς αυτές, ειδικώς όπου είστε γέννη, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Η μηχανική είναι αμυντικό και η τεχνολογία αφορά τη σύνθεση και τη μελέτη εξαιρετικά με το όλη αντάξει μια πατεδία όπως τα κατασκευές, η μηχανική, τα λιμικά, τα ξέρετε. Και τα μουσική, τα πλαστικά, για παράδειγμα, είναι μια εταιρεία, η πλαστικά από τα δικά υπακόβητα. Συνέχει τα απόβητα και παράγει το προϊόν τη. Αυτό είναι όμω δράση τη μία. Τελοτομία. Μπορεί να έχει πρόσφυγε, οκ, μπορεί να έχει πρόσφυγε. Είναι ένα ελεγχόμενο πρόσφυγε. Εντάξει. Αυτά τώρα είναι του τώρα. Κάτι δεν λάβει ο παρόντος. Αυτά τώρα, αυτά λειτουργούνται. Κάτι καλή, πάτε να ξέρεις και να τα βρείτε. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, έφτασε η ώρα, κάναμε το πρωτοστοιχείο, κάναμε ράσεις, ταξίδια, εμπειρίες, μεταξυπλιακά. Ενδεχομένως κάνουμε πρακτική, είχαμε ξεωμάτων. Τι γίνεται τώρα, πώς θα βγάλουμε λίγο λοιπόν, χρήματα. Υπάρχει μια αγωνία, έτσι. Θέλετε να γίνει να εξάρτητο κομμουνικά. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να μιλώσουμε. Για να μπούμε στο εργασία, πρέπει να έχω κάποιες προϋποθέσεις. Στη σύγχρονη πολιτική και στην παιδεία μαζί, πρέπει εδώ να κάνουμε προϋποθέσεις. Αλλιώς υπάρχει ματέωση, δηλαδή πάω εγώ, χωρίς όλα που παρέχω, υπάρχει ματέωση, η απογοήτευση, η προοπτική ζημιά, και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλε ματέωσει, σημαντικέ. Λοιπόν, τρία πράγματα πολύ βασικά, γιατί το μηχανικό το ξέρετε το δεύτερο, θα τα λέω όπως τα λένε, θα κατεβάσετε όλοι όσο θα κατεβάσετε. Αυτό είναι το λόγο του προεδρικό διάγραμμα του 8, θα βρείτε τα δικαιώματά σα. Το άρθρο 2 είναι οι κοινές δραστηριότητες και ρόλων των. Το άρθρο 4 είναι οι αρχιτέκτονες, τα δημιουργικά του σχέματα. Το άρθρο 16 είναι οι κανείς περιβάλλοντος. Το 14 είναι οι κοινωνικοί των θεωρών. Το άρθρο 15 είναι η μηχανική παραγωγή και η διοίκηση. Και βέβαια, είναι κάτι που λένε. Έτσι, το δικό σας άρθρο. Γιατί είναι η μηχανική παραγωγή και η διοίκηση. Που λέει ακριβώς το ιδιαίτερο του κόσμου. Το άρθρο 8 είναι η μηχανική και το άρθρο 6 είναι η ηλεκτρολόγηση. Κατεβάζετε τον νόμο, βλέπετε τα δικαιώματά σα και να μην κάνετε την ηλεκτρολόγηση με τι έννοιε τη υπόλοιπη ηλεκτρολόγηση. Το πρώτο κομμάτι αυτό είναι δική μου δουλειά. Έτσι, εγώ αυτό κάνω στην ουσία, όπου ασχολούμαι με την περιπτώση, στείλουμε βιογραφικό, γράφουμε στοιχεία για εμά. Δεν τα γράφουν δουλειά ούτε στον κόσμο. Πλέον τα ανεβάζουμε με διαδραστικό τρόπο στις πλατφόρμες που έχουμε να κάνουμε έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να γνωστοποιήσουμε, να βάλουμε το τι είμαστε, να μειώνουμε συνεχώς τις δεξιότητες από το πρόγραμμα μας, έτσι. Αν θα μπορούσα να σεμινάρει, αν θα μπορούσα να ψηφιακό διορθωτικό μπουτς. Ας πούμε το LinkedIn, το ξέρετε όλοι, το πιο μοντό. Πες στο LinkedIn και σπάω τις πλατφόρμες, ανεβάζω το προσωπικό μου προφόλιο, το σύνολο των εργασιών, των εργασιών και των εργασιών που το μειονέκτημα έχει τα πράγματα που πει. Αυτό είναι όλο το πόλιο. Δηλαδή, σε αυτό το μέρο, βάζουμε τι μέρε μα. Με δείγματα δουλειά, με δημοτικά δείγματα. Κάτι που κοιτά, κάτι που αφορά το μοντέλο, το παιδί, το παιδιωτικό, κάτι που άλλο χρειάζεται να κάνω νέα πρωτοκόλλια, μια ανέκτη νέα πρωτοκόλλια. Το αναπροσαρμόζω. Και να απευθύνομαι σε μια εταιρεία που θέλει να φτιάχνω γραφικά και design, μπορώ να κάνω πολύ καλό τεχνικό γραφικό επίπεδο. Και αν έχω την δουλειά, το ίδιο άνθρωπο που θέλει και τα γιάτα από μένα, φτιάχνω άλλο γραφικό και τη μεγάλη προσέγγιση. Φανταστείτε μου, είπα πολύ, δεν ξέρω τι είναι. Όχι, δεν ξέρω τι είναι.
φτιάξτε ένα προσχέδιο, όσο θέλετε να φτιάξετε ένα προσχέδιο αυτό, και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το προσχέδιο. Είτε μόνο την εργασία να φτιάξετε ένα πιέσιο, πάνω στο οποίο θα μας πείτε αργότερα. Πέρασμα, πράγμα, πολύ καθυστηριστικό διαφάνει. Εκείνο που θα δώσει τον πούστη, θα βλεπίσει στον καθύστη που είσαι εργασία, και αργότερα είναι ο τρόπο με τον οποίο αυτοπαρουσιάζουμε. Μπορείτε να διάβετε την εξωτερική εξωτερική τέλεια. Να την διαβάσετε το δημιουργικό, δομό και εξωτερό, το ποιο είναι. Φυσικά αυτό το δημιουργικό σε κάτι. Προετοιμασία για συνέντευξη. Προετοιμασία ψυχολογική, πρακτική, λεκτική επικοινωνία, γλώσσα του σώματο. Έτσι. Πέρα στο λίγο, φτάνουμε μετά στην εταιρεία μα, πέρα από την κοινωνική πάνω από όλη την εταιρεία. Να μου σκούσουν κάτι ανήθικο για εμένα και όλα συμβαστούν. Θέλω το σύγκριο γιατί ήθελα να δουλέψω με κάποιο θέμα και επιγραμμίζω το πιστόπι μου και την προσωπική μου αξιοποίηση τη κατάσταση. Η ψυχολόγη μου είναι ως εξής. Επιγραμμίζω τα συμβαστικού και τα δημοτικού στόχου, προκύπτει ένα συγκεκριμένο συνέστημα ικανοποίηση από τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί είναι βίαιο. Αλλά κάπως είναι και κουμπώνει πολύ ωραία το ποιο είναι και τι κάνει. Κάποιοι εμείς την τώρα δεν είστε. Στη βασική ζωή δεν είναι τόσο πάλι κάτι, έτσι προετοιμάστηκε. Κάτι μα είναι δύσκολο. Τώρα είναι ακόμα στον αγώνα του σήματο, του θεμελίου. Οπότε δεν ξέρω αν το ρωτήσω για την ομιλία. Όπω και να έχει, όλα αυτά εδώ είναι περίπλοκε θέματα. Και δεν μπορεί κανείς να το επιλέξει ή αν δεν ψάξει πολύ μόνο του για τι θεωρητικέ. Όταν θέλουμε, δημιουργάμε πολύ αποσύγχρονη, έχει διασύνδεση, μπορεί να χτυπήσει και άλλε πόρτε, να πάρει μια τηλέφωνο. Δουλεύουμε δηλαδή, φτιάχνουμε σιγά σιγά το τι θα είμαστε και τι θα συμβεί αργότερα σε εταιρείε και στην πόλη που θα δουλεύουν δουλειά. Είναι κάτι που είναι πρόσφατο και είναι διαδικασία. Φαίνεται δύσκολο. Από ένα σημείο δεν πάω πολύ δύσκολο να το συζητάω σήμερα. Από πέντε δυσκολία. Ακούσε τα, αυτέ δεν είναι. Πολύ σημαντικά. Πώς? Θέλετε κάτι τώρα να με ρωτήσετε μια στιγμή εδώ. Είμαστε εδώ, θα είναι. Δείτε να κάνω σε ευχαριστήριο. Μπορεί να είναι ελευθεριακό. Ναι, δυνατά. Εμάς το περνάμε από το πολιτικό. Θα ήταν καλά αναλόγω ή ένα λίγο πιο γενικό. Δεν είσαι σίγουρος που θα ήθελε να απολυθήσει. Πόσο χρόνο θα είναι αυτό σε αυτό το χρόνο. Εάν είσαι σίγουρος, δηλαδή θα πρέπει 6 χρόνια να σπουδάσει, έτσι από τα πνίσια που παραπάνω σου αρέσει, θα είναι κόστο. Θα είναι το πιο δύσκολο να σπουδάσει. Εντάξει, έτσι δηλαδή το πολύ δύσκολο. Το δεχτώ. Και μετά εκεί μπορεί να σπουδάσει. Αλλά θέλει την διαφορετή. Θέλει την πρόθεση. Εγώ είμαι εδώ, εξαιτία τη πρόσφατη κατοχή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα ήθελα να σα δώσω την Κροατία, δεν ξέρω τι θα πάτε. Θέλω την Κροατία, δεν ξέρω τι θα πάτε. Σε τι θα βλέπω. Μπορείτε να καθίσετε στην κέντρο κοινωνία να σα πω ότι έτσι θα βρείτε τα δύο εργαλεία που έχω φτιάξει. Το ένα είναι κάτω από την τοποθεσία και την πρώτη ανάλυση. Το άλλο είναι να κάνει την ενδυνάμωση που λέει το εικόνα του κοινωνικού. Έχω μόνο οδηγίε. Εάν κάτι δυσκολεύσει, μου δώσετε τηλέφωνο σε μήνυμα.
δεν έχω χρόνο και χέρια που είμαστε πολύ λεπτά με αυτά τα δικά. Εγώ είχα. Και θα πείσω κάτι άλλο εγώ. Ελάχιστο το δικά μου. Ελάχιστο το δικά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουδεραδονάκη, για αυτή την υποσχέση και με τις ανάγκες και σύγχρονη αγορά εργασίας και για τα σύγχυα στην κλήρωση του γραφικού. Ήταν όλα εξαιρετικά, ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Και τώρα να προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλία για σήμερα και να προσκαλέσουμε τον κοσμήτορα και καθηγητή της σχολής αρχιτεκτών μηχανικών και υπεύθυνο του εργαστηρίου μεταβαλλόμενων εθνών περιβαλλόντων, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγκρίνη.
Τώρα είναι σωματό τη τεχνολογία, μια χαρά έχει το τεχνολογικό και το ρευστικό και το πόνο καταλάβω καλύτερα και να δουλέψει να κάνει το πόνο, το πόνο να κάνει έτσι και το πόνο σε αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτούμε και να έχουμε μια πιο έντονα κοινωνική κυρία. Τις τρεις αρχές έχουν κάνει εργασία να δουλέψει σε μια ευρύτητα κομμάτων, τα οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θα πείτε ότι έχουν έντονα και από άλλες δικότητες, και για αυτό για μένα είναι η βάση κάθε ότι ο κόσμος θα είναι αυτός που θα καταδώσει άμα αυτό έτσι το καλύτερο. Το εργαστήριο στη μουσία του μαθήματα του κυρίου είναι ακόμα πάρα πολύ το μαθητό το μαθητό, δηλαδή μέχρι την κοινωνία με τα ίδια. Και όλα δεν θα
συμμαχία. Εδώ βλέπετε τις διαφορές, είναι από όλα τα χρησιμοποιούν, δηλαδή πολυμορφικότητα και ευελιξία σε ένα σωστό στοιχείο, κάθε τζάπ του υπάρχει συνεχώς και τα περιβάλλοντα για αυτό το οποίο εδώ τώρα μια πρόταση για το νέο αναγνωστήριο στην Ελλάδα, το οποίο και
Metà fortunata, molto scusato di fare per fare questo con me. E con l'effetto di un film di natura costruttiva, si è messa che legare il clima che ha creato per il valore, ma è come esistono fanno su posizioni del governo attuale, di una prima volta. Di abbraccio che ti morisce la catalogia e non fate progetti automatici con i suoi dati e saranno da progetti automatici da quello che si deve essere e diventare solo uno per questo progetto ma non per chi ne fa non visto fare la stessa situazione con una scegliata fa una partita nella vita a pensare con fatti e partito alla fonte questo volume la lascia per il ballo classico e poi la vita volume cadere in alta legge in un lungo messo di scuola e dovrebbe scattarsi in Italia e questa città
το βαθμό του προβλήματο του Ιωσάνου. Όπω μπορούμε να δούμε, οι άλλοι που δεν έχουν την ανάγκη θα μπορούμε να δημιουργήσουν τάσει θέσει, οι οποίε χρησιμοποιούνται είτε στο Γιάννη, είτε ένα από τα δόσκο, όπω μάλλον ζούμε. Αλλά κυρίως έχει να κάνει και το πώς δουλεύουμε στο αυτό περιβάλλον, δηλαδή πώς μπορούμε να δημιουργούμε τις κοινωνίες στο περιβάλλον που είναι καλύτερο για τον άνθρωπο. Αυτό είναι μια διάφορη. Τώρα, σε σχέση με το επιχείρημα, πρέπει να κάνουμε σχήματα με το σχήμα αλλά στην ουσία να πάμε και να βλέπουμε περισσότερο τα κείμενα του πολιτικού που δουλεύουν τα έργα με την ίδια. Άρα η πολιτική κυρίω με το location, δηλαδή κάνει όλη την location για να μπορεί να δημιουργήσει κατασκευέ. Αυτό ξεκίνησε από το πρωί. και ενδεικτικότερα, φέτος είχαμε χαρά
να συνεργαστούμε πολύ πολύ σε κοινωνία, κάνοντας πιο γνωστή τη δράση μας, τόσο στο τοπικό επίπεδο του Πανταλίου, και όχι μόνο. Γι' αυτό θα θέλαμε με την σειρά μας να ευχαριστήσουμε το Flash News, τα Χανιώτικα Νέα, τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, το Go Χανιά, το Ράδιο Πάρος, το Aera.gr, το Κρήτη 360, το Αρχινέρ Χανίων, το Χανιά News, τον Αγώνα Κρήτης, το Max FM, το Zarpa News, το Κρήτη 24, το Δίκτυο FM, καθώς και το Ράδιο Ένταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε το τελευταίο κομμάτι σήμερα, το οποίο θα πούμε αναλυτικότερα κάποιους κανόνες που θα σας βοηθήσουν αύριο στη πιο ομαλή μετάβαση στο διαγωνιστικό μέρος και στην κατηγορία και η στάδιο, όπως και στην κατηγορία της διδάσης. Γι' αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω τον Γιάννη για να μας πει αναλυτικότερα τους κανόνες τους οποίους θα σπανωθήσουν στο διαγωνιστικό μέρος.
υπάρχει ένα λάθο το οποίο θα μπορείτε να αναπαράγετε την ερώτησή σα, πάλι με τη διαδικασία φόρμα, πάλι με την διαδικασία με κάποιο γραμμή. Αντίστοιχα στην οθόνη, η οποία θα υπάρχει και το λάθο, θα είναι όλα πάλι το αντίστοιχο αρχείο εξέ, με τι ερωτήσει τη μετεπόμενη και τι αντίστοιχε απαντήσει τη σχετική ομάδα. Αυτή η κυρία με φορά υπάρχουν δύο κατηγορίε και θα σα εξηγήσω ότι εκεί κάτι θα μπορείτε να έχετε μαζί σα και τα λάθη σα, όπω θα μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη φόρμα, ενώ στην τριμιζάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Διαδίκτυο, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να βάλετε την ερώτησή σα, τα λάθη σα που θα σα εξηγήσω. Τώρα να δούμε και κάποιου γενικού κανόνε στη φορά, την κατηγορία και τα διαδικά, και θα το αύριο. Το δημιουργείο είναι η στάδια με τη μηχεία που σας ανέφερα, η χρήση του λάθος και η πρώτη στήριξη. Επίσης, οτιδήποτε άλλη συσκευή εκτός του λάθους σας, απαγορεύεται. Σε κάθε ομάδα θα επιτρέπεται η χρήση με 4 λάθη, που είναι ένα λάθος του ένα άτομο, ώστε μπορεί να αποτελέσει το κάθε άτομο σχολικά και κάθε να γίνει μια πιο παραγωγική δουλειά από όλα τα μέλη της ομάδας. Από εκεί και και θα μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μετά το πρώτο διαγωνισμό που έρχεται τη ημέρα. Οπότε, αν επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε το φάκελο μαζί σα κλειστό στο διάλειμμα. Γενικά, συνηθίζουμε να ενημερώσουμε του συγκλήτε σα ότι πρέπει να έχετε διαθέσιμε τι διαγωνιστικέ ώρε, οι οποίε είναι η ειδική στάδη 10 με 5. Θέλω να σα πω ένα στιγμή, τώρα το κάνω λίγο γρήγορα. Θέλω να κοιτάξετε και μόνοι σα. Γενικότερα, κάθε επικοινωνία με εξαιρετικού παράγοντε ή με συμμετέχοντε σε άλλη ομάδα απαγορεύεται, σε τέτοιε περιπτώσει η ομάδα έχει την ότητα του κυρώσεων. Επίση, το διάλειμμα είναι διαφορετικό για όλε τι ομάδε και στη διάρκεια αυτό απαγορεύεται η ενασχόληση με τον κόσμο του θέμα. Και ενώ τέλο απαγορεύεται κάποιο συμμετέχοντα να αποχωρήσει από το χώρο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, εκτό να πρόκειται για διάλειμμα και για περιπτώσει του παρέμβαση. Κάποια ερώτηση του κ. Στάδη, το οποίο θα είναι για όλα κιόλα. Ωραία. Μπορούμε να δούμε περιληπτικά και το Team Design. Γενικότερα, είναι και η πιο χαρακτηριστική διαφορά του Team Design με το Team Design όσον αφορά τους κανόνες, είναι ότι το Team Design απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Γιατί που πάλι τεχνικά θα συσχετίζονται σε φακέλη σαν ομάδες, όπως να έχει και την διαδικασία. Και οι ώρες, οι διαγωνιστικές ώρες του Team Design είναι από τις 11 με τις 5. Οπότε πάλι θα μπορούσατε να ενημερώσετε την κοινότητα και να σα πείτε ότι αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που θέλετε να αποκαλύψετε προσφυγόντω, σίγουρα σε αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον πληρώνοντα και να πάρετε τηλέφωνο. Ωστόσο, θα γίνει μόνο στα πλαίσια κάποια τέτοια ανάγκη. Πάλι απαγορεύεται κάποιο συμμετέχον, το Team Design απαγορεύεται κάποιο συμμετέχον να έχει στην κατοχή του υλικά και εργαλεία εκτό από αυτά που αναγράφουν τα θέματα. Αποκτήνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Δηλαδή, η Team Design δεν χρειάζεται κάποιο συμμετέχον να έχει μαζί του κάποια εργαλεία ή οτιδήποτε όλα τα οποία όλα τα υλικά θα δοθούν εκείνη τη στιγμή από εμά. Πάλι, κάθε επικοινωνία με του παράγοντε είναι συμμετέχον σε άλλο πράγμα που απαγορεύεται στην ομάδα που έχουν κυρώσει. Και ξανά επίση να φέρουν το διάλειμμα που είναι υποχρεωτικό για όλε τι ομάδε, η διάρκεια του απαγορεύεται να πούνε στο στρατό του το θέμα. Δηλαδή, την Κυριακή θα αποχωρήσει από το τραπέζι σα. Δεν θα έχετε άμεση επαφή με την κατασκευή σα, οπότε το διάλειμμα θα είναι υποχρεωτικό και θα τηρείται από όλε τι ομάδε για την ίδια ώρα. Επίση, πάλι ο κανόνα που υπογορεύεται κάποιο που θέλει να αποχωρήσει από το χώρο του διαδικτύου, θα πρόκειται για διάλειμμα. Για όλα αυτά, για την παραβίαση των παραπάνω κανόνων που υπάρχουν κυρίω στο πλαίσιο των αθλητών, είναι μεταρρυθμό, γιατί θα καθορίσουν τι αναπηρίε των διαγωνιστών. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας διαγωνισμός. Ούτε δική μας επιθυμία είναι να βγάλουμε τους κανονισμούς και να τους επιβάλλουμε στο αχέρο. Ωστόσο, τους ενισχύουμε για την καλύτερη ισονομία μεταξύ των ομάδων και για να μην υπάρξουν φαινόμενα παραβίαση τους, τα οποία θα θέσουν σε κίνδυνο την τελική κατάταξη ή γενικότερα την έκδοση των επιτελέσεων κάθε διαγωνιστική ημέρα. Αυτά. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε είτε τώρα είτε μετά, είτε και αύριο από κοντά να ρωτήσετε ελεύθερα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σήμερα. Με αυτό το βράδυ, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και για την αρχή για αύριο.
Είχε μετά και κοντά, αύριο ξανά για την πιο διαγωνιστικό παράδειγμα του διαγωνισμού. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα σχετικά με την αυριανή μέρα του Σάββατο που θα διεξαχθεί η κατηγορία και η στάδη. Και συγκεκριμένα θέλω να σας ενημερώσουμε ότι η προσέλευση θα γίνει στις 9.30, δηλαδή στις 9. Και γενικά ότι το πρόγραμμα θα μεταφερθεί μισή ώρα αργότερα από ό,τι αναγράφεται σε αυτό το σελίδα. Η πόλη των θεμάτων θα αρχίσει στις 10. Ενώ οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 6. Αυτές είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στο πρόγραμμα. Θα μας ενημερώσουμε και γενικότερα με mail, ώστε να είναι όλες οι ομάδες ενήμερες για την αυριανή αλλαγή. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Θέλω να ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και θέλουμε να ξέρετε ότι η συμμετοχή σας και η στήριξή σας σημαίνουν πολλά για μας και μας βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να συνεχίσουμε τις εθελοντικές μας δράσεις και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις τεστ δράσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία και να σας πάνε κάτι ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τις ομιλίες τον κύριο Παρτινέλεγο, τον κύριο Γκρίνη, την κυρία Κουκολαδινάκη και τον κύριο Σύντρο. Και ανυπομονούμε να σας δούμε αύριο που θα ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος στην κατηγορία και η στάση και αντίστοιχα την Κυριακή στην κατηγορία και την design. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Mm-hmm.